Λες και μιλάμε για συμβούλιο να πάμε. Όχι στο δικό μας συμβούλιο. Το κάνουμε μετά. Σε σκεψούλα, μετά το Λαβίτ. Να πάμε λίγο στο συμβούλιο, να δούμε εκεί τι έγινε με την υποψηφιότητα και με όλα όσα ακούστηκαν. Αισθάνεται και μία ζήλια από την ομάδα ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Μη γελάτε. Πάμε να δούμε. Παιδιά, καλό πρόεδρο. Θέλω να είναι μέχρι τέλους, το λέω ευθέως ο Εμμανουήλ. Εσύ τι θα έλεγες. Γιατί είναι και οι δύο φαν. Έχει τώρα. Ναι, θέλω φαν. Για πάμε, φίλε. Σε ψηφίζω γιατί από την ομάδα μας είσαι πιο αδύναμος αγωνιστικά. Σε ψηφίζω γιατί η κακουχή σου Survivor δεν είναι για εσένα. Με έχει κουράσει πάρα πολύ ο λόγος που κάνεις καθημερινά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πας και σπίτι σου. Σπύρος. Κωνσταντίνε, σε ψηφίζω γιατί με το που ήρθες στο Survivor δημιούργησε μια αναταραχή. Έχεις έρθει σε λάθος παιχνίδι. Αγωνιστικά δεν έχω δει κάποιο θετικό αποτέλεσμα από εσένα παρά μόνο προσπάθεια. Αγωνιστικά είσαι ο χειρότερος παίχτης. Εμμανουήλ. Οφείλουμε να ελπίζουμε σε ό,τι πιστεύουμε και να προσπαθούμε. Και όχι να πιστεύουμε σε αυτά που ελπίζουμε, γιατί αυταπατώμαστε. Κανείς δεν μας χαρίζεται, όλα τα κερδίζουμε. Κωνσταντίνε, είσαι ο πρώτος υποψήφιος από την ομάδα σου. Από την προηγούμενη εβδομάδα το περίμενα. Και όπως μου είχε πει και η Μιριέλα Κορετή, μόλις μπήκα στο παιχνίδι, που δεν τη γνωρίζω την κοπέλα, ήρθε και μου είπε: Κωνσταντίνε, μου είσαι πάρα πολύ καλό παιδί και έχεις ένα πολύ ωραίο πακέτο και μέσα και έξω. Να προσέχεις γιατί. Θα ζηλέψει η ομάδα, θα σου όχι όλοι, κάποιοι άνθρωποι, ειδικά για τα γόρια, και να προστατέψει τον εαυτό σου στο μέλλον. Το ψήφισε όλη η ομάδα όμως και οι γυναίκες το ψήφισανε. Και οι 9. Δεν πειράζει, μα δεν πειράζει. Όχι, δεν ψήφισε τον εαυτό του. Ψήφισε τον Σπύρο. Έβγαλε το συμπέρασμα. Και εγώ είδα ποιο έγραψε στο κόν. Γιατί δεν είχε σωστή την ορθή. Έγραψα το κόν εγώ. Ναι. Εγώ έγραψα Εμμανουήλ Κωνσταντίνο. Α, το έγραψε όλο. Ναι, όλο. Γιατί εγώ τελειώσει πανεπιστήμιο εγώ. Μπράβο. Εγώ τελειώσει πανεπιστήμιο. Να με χειροκροτήσει. Γιατί όποιο τελειώσει πανεπιστήμιο. Είναι ένα μικρό show τη ημέρα. Θέλω να σου πω ότι η ομάδα και το Survivor δεν είναι για να φτιάχνουμε κοτσιδάκια. Και ότι το Survivor δεν είναι για πρίγκιπες. Εκατομμύρια ανθρώπους που είναι κομμωτές. Αν στο δεν είναι για πρίγκιπες. Και ούτε δεν είναι εδώ. Δεν ήρθες για να μας φτιάχνεις τα κοτσιδάκια μας. Ήρθες για να προσφέρεις την ομάδα. Άκου πώς προτιμάει δουλειά εκατομμυρίων ανθρώπων. Κοτσιδάκια στο Survivor. Για το Survivor ήρθες εδώ. Για το Survivor. Ας μην το θέσω έτσι για να κλείσω. Το Survivor, συγγνώμη για όλους που θα το πω, δεν είναι φτιαγμένο για πρίγκιπες. Και μην μου πεις ότι προσβάλλω τους πρίγκιπες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, τους κομμωτές δεν δουλειάζει με το τέλος από το πρωί. Α, γιατί όμως μου είπες έχεις... ότι επειδή δεν έχουμε ανάγκη τα κοτσιδάκια, προσβάλλω τους κομμωτές. Εννοεί, τους κομμωτές, αλλά συγγνώμη και στους πρίγκιπες ανά τον κόσμο, αν τους προσέβαλα. Είναι υποτιμητικό, είναι υποτιμητικό. Δεν θα έρθουν στο Survivor. Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις. Εσύ πιάστηκες από αυτό. Πολλές και κρέμες βαθιών. Κλείνω την κουβέντα μου και όλα αυτά είχα να πω. Γελάτε! Αλλά επειδή μιλούσαμε αργικά για κοτσιδάκια, μαλλιά κουβάρια. Να σου πω κάτι, να τι με ενοχλεί. Δεν μ' αρέσουν όταν αρχίζουν οι γενικεύσεις και μπαίνουμε ότι προσβάλλεις κομμωτές και αυτά. Δεν προσβάλλεις κομμωτές. Όλα τα στερεότυπα. Μισό λεπτό. Όλο το Survivor δεν έχει σχέση. Τι δουλειά κάνω εγώ, εσύ, όλοι έχουμε ένα σκοπό. Το παρουσίασε λίγο υποτιμητικά. Το έδωσε μια χρειά υποτιμητική ότι τα κοτσιδάκια και να φτιάχνεις τα μαλλιά και τα κοτσιδάκια δεν προσφέρει κάτι και τα λοιπά. Ρε Κωνσταντίνε, όμως μπορεί να κοτσιδάκια να βάζει τη διάθεση μια γυναίκα με το παιχνίδι. Όταν μπήκε μέσα, το μέλημά του, ο στόχος του ποιο ήτανε, να μην κάνουν άλλο κοτσιδάκι και την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Μα του χτύπησε όμως κάτι, τον μπήκε, γιατί ο καημός του ήταν αυτός, δεν ήταν να πάει να βοηθήσει για την καλύβα. Δεν ήταν ο καημός του, και δεν περιμένεις όμως από τον Σπύρο, τον οποίο έχω επανειλημμένα υποστηρίξει και που δείχνει σοβαρός άνθρωπος και να προσέχετε του είδους πράγματα και λεπτομέρειες, να κάνει ένα είδος. Παιδιά, μιλάμε για κάτι το οποίο το έκανε ο ίδιος. Χαρακτηρισμού άσχημο. Ναι, το στρογγυλεύω, το κατάλαβε. Προσπαθώ να το στρογγυλεύω. Αισθάνεσαι τι, κράξιμο ήταν αυτό. Άμα δεν το στρογγυλέψω, θα δηλαδή αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος που το απευθύνθηκε και του λέει και σε βάζει κρέμες και κάτι. Κράξιμο. Τι είπε δηλαδή. Ακριβώς όπως του απάντησε ο Κωνσταντίνος. Κράζει. Ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή κράζεις γενικότερα αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω. Εγώ διαφωνώ. Υπόθηκε υποτιμητικά. Δεν είχε πει ποτέ στον Τάλα μη χορεύεις και εδώ πέρα δεν είναι. Ακριβώς. Πρόσεξε, πρόσεξε. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι το Survivor, πρώτον πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, να μπορείς να παίζεις αγωνίσματα και από εκεί πέρα να προσφέρεις την καλύβα. Στην καλύβα και να προσφέρεις και μια ηρεμία. Και τις ελεύθερες ώρες μπορείς να κάνεις και ένα κοτσιδάκι. Μπορείς. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να χάνω στα παιχνίδια. Όχι, να μην είναι το κοτσιδάκια. Βασικό όμως και το κύριο μέλημα που έχει. Δεν είναι το βασικό. Γιατί αυτό του έδειξε. Αν επιβάλλει όμως ότι αν έφερνε πόντους
στον αγωνιστικό χώρο δεν θα του λέγανε για τα κοτσιδάκια. Μα αυτό δεν λοιπόν είναι μόνο το αγωνιστικό. Δεν φέρνει πόντου, δεν είναι μόνο για τα κοτσιδάκια. Για το, την πρώτη μέρα αυτό που πήγε μέσα που τον παρακολουθήσαμε, θα τρελαθώ. Μπήκε μέσα και έλεγε τέλος τα κοτσιδάκια. Δεν να δει τι θα κάνει ο άλλο. Μισό λεπτό. Όταν ο ίδιο. Μπράβο, παιδιά, είμαστε στο survival. Εννοείται. Συγγνώμη, μπήκε μέσα και τι θα έλεγε. Δηλαδή, ο καημό σου όταν θα έμπαινε μέσα θα ήταν και τα κοτσιδάκια. Δεν είναι και εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά γιατί πρέπει να προσβάλλει του κομμωτέ αυτό που του είπε. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να προσβάλλει του κομμωτέ αυτό το κομμάτι, δεν το καταλαβαίνω. Είναι η χρειά του υποτιμητική, όπω το είπε. Παιδιά, έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Μήνυμα από κάτω. Καλά, εντάξει τώρα. Είχαμε και προβληματική, κυρίε και κύριοι. Εγώ συγγνώμη, διαφωνώ κάθετα. Συμφωνώ που διαφωνεί, γιατί θέλω να ακούω διαφορετικέ απόψει. Εμεί διαφωνούμε μαζί σου. Ωραία. Είναι καλό να διαφωνούμε. Είπε και σταύρωσε τα χέρια. Κοτσιδάκι, άμα έρθει, ο Κωνσταντίνος μην το ζητήσει να σου κάνει. Δεν θα το ζητήσω. Ειδικά η Μάρτζη δεν θέλει να ξεκουμπάσει τα κεφάλια. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουν μπερδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό βλέπω εγώ που δεν μετέχω σε αυτή τη συζήτηση την οποία κάνετε αρκετή ώρα. Δεν μου αρέσουν γενικά οι χαρακτηρισμοί, δεν μας αρέσουν γενικά οι γενικότητες, οι ταμπέλες, όλα αυτά τα απολυτεύω. Οι έμεσες ηρωνίες. Όμως και ο ίδιος δεν έχει τη φωλίτσα του καθαρή. Έχει τη φωλίτσα του στερεατάκια του. Αυτό ναι, το έχουμε πει. Και επίσης αυτό το πράγμα. Α, το έχετε πει, ε. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω θέλω. Και αυτό το περί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας κλπ. Το τι έχει περάσει ο καθένας. Είναι δηλαδή κάπου, έχει μπερδευτεί όλο αυτό το ζυμαράκι. Όμως, αν συνεχιστούν έτσι, για τα κουτσιδάκια λέμε μαλλιά κουβάρια ξεκίνησαν να λέω πλάκα θα γίνουν. Θα γίνουν μαλλιά κουβάρια τώρα. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με την παμψηφή, από ό,τι φαίνεται, ανάδειξη του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ ως υποψηφίου. Κάτι σημαίνει. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί, γιατί ο κόσμος τελικώς ψηφίζει και επιλέγει ή στέλνει στο σπίτι πίσω, είναι κάτι που θα φανεί κοντός ψαλμός Αλληλούια την Τετάρτη. Mm. Όμως, φανταστείτε σε τι δεσμένη θέση είναι εκείνος, όσο περήφανος και αν ήθελε να δείξει, να σκέφτεται ποιος έγραψε, τι έγραψε και με ποιον τρόπο το έγραψε, καλλιγραφικά ή μη, ολόκληρο ή μη. Τον ψήφισαν όλοι. Τον ψήφισαν όλοι. Νιώθεις άβολα. Άβολα, δεν νιώθεις. Να πρόσχε τι έκανε. Σταμάτα και εσύ, μωρέ, για κουμάτε. Εσένα σου είχε τύχει να σε ψηφίσει όλη η ομάδα. Όχι. Τότε τι δεν μπορείς να ξέρεις πόσο πονάς, έχει κλείσει η φωνή. Κάτι έχεις κάνει. Να είσαι ήρεμος. Θέλω την τοποθέτησή σου λίγο να πάει, ας πούμε, σε μια οκτάβα πόσο. Μια οκτάβα κάτω. Παλεύω να βγάλω τη φωνή μου. Άκου, Βρυσίδα, μια οκτάβα κάτω. Παλεύω να βγάλω τη φωνή μου. Λοιπόν, κάτι έχει κάνει για να τον ψηφίζει όλη η ομάδα, απλά πράγματα. Σύμφωνο. Δεν έκανε κοτσιδάκια σε όλους. Ωραία, να αλλάξουμε λίγο το πάνελ, ναι. Ας πάμε 2-2 να συμμετέχουν. Θα το ρίξω.